σήμερα. Πολύ ωραία. Με ξεχωριστή χαρά υποδεχόμαστε σήμερα τη διοίκηση και τα στελέχη της Alpha Trust, η οποία πληρώντας όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις γυρίζει σελίδα, συνεχίζοντας από σήμερα τη χρηματιστηριακή πορεία της στην κύρια αγορά του χρηματιστηρίου Αθηνών. Ας θυμηθούμε ότι πριν από 14 χρόνια, τον Αύγουστο του 2008, η Alpha Trust ήταν μια από τις πρώτες εταιρείες που σηματοδότησαν την έναρξη λειτουργίας της εναλλακτικής αγοράς του χρηματιστηρίου. Μιας αγοράς που δημιουργήθηκε ακριβώς για αυτό το σκοπό, να διευκολύνει την είσοδο μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο χρηματιστήριο, αποτελώντας το εφαλτήριο για την περαιτέρω ανάπτυξή τους και τελικά τη μετάταξή τους στην κύρια αγορά. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όντως αποτελούν την αρχοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Το Χρηματιστήριο Αθηνών και μπορεί και οφείλει να τις στηρίζει μέσω εναλλακτικών επιλογών χρηματοδότησης, προκειμένου να διαδραματίσουν τον κομβικό ρόλο που τους αναλογεί προς όφελος της αγοράς και του κοινωνικού συνόλου. Γι' αυτό και είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που καλωσορίζουμε σήμερα την Alpha Trust στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σε αυτήν τη νέα διαδρομή της Alpha Trust ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην επίτευξη των επόμενων στόχων της. Καλώ τον κύριο Ταμβακάκη να κηρύξει την έναρξη της συνεδρίασης. Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαγοράς, κυρία Βασιλική Λαζαράκου, θα ήθελε επίσης να πει δύο λόγια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοντόπουλε. Συγχαρητήρια, κύριε Ταμακάκη, συγχαρητήρια, κύριε Έσοπε, συγχαρητήρια σε όλα τα στελέχη της Alpha Trust και στους συμβούλους σας για τη μεγάλη επιτυχία. Εγώ θέλω να πω ότι αποδείξατε ότι πολύ μεθοδικά προχωρήσατε στην αρχή στην εναλλακτική αγορά και στη συνέχεια τώρα στη ρυθμιζόμενη αγορά, στην κύρια αγορά του χρηματιστηρίου. Και ευχόμαστε το παράδειγμά σας να το ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες στον χώρο αυτό. Έχετε αποδείξει ότι συμμετέχετε πάρα πολύ δραστήρια στην αγορά του χρηματιστηρίου. Με κάθε τρόπο, ποικιλοτρόπος, είτε ως θεσμικός είτε και στην αγορά. Οπότε ευχόμαστε να προχωρήσετε δυναμικά και να επιτύχετε όλους τους στόχους σας. Ευχαριστούμε. Και η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαγοράς, κυρία Αναστασία Στάμου, θα χαιρετήσει την εισαγωγή της Alpha Trust. Ευχαριστώ. Όταν πριν από 15 χρόνια θεσμοθετήθηκε η εναλλακτική αγορά, ένα από τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούσαμε για την ανάδειξή της είναι ότι αποτελεί ένα περιβάλλον, ένα πλαίσιο εξοικείωσης με το αυστηρό πλαίσιο της κεφαλαγοράς. Αυτό το επιχείρημα σήμερα η Alpha Trust το δικαιώνει. Συγχαίρουμε λοιπόν για την συνέπειά της όλα αυτά τα χρόνια, την καλωσορίζουμε στην κύρια αγορά και ευχόμαστε και εύχομαι και εγώ προσωπικά καλή τύχη και καλή συνέχεια. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, να ευχαριστήσω τους συμβούλους, να ευχαριστήσω το χρηματιστήριο, την Επιτροπή Κεφαλαγοράς, γιατί είναι δουλειά πάρα πολλών ατόμων και η καλή διάθεση να προχωρήσουν την εταιρεία μας και στην κύρια αγορά. Για μας ήταν ένα αυτονόητο βήμα. Δηλαδή, φτιάξαμε την εταιρεία το 87, πιστεύοντας ότι το ελληνικό χρηματιστήριο είναι βασικό για να αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία. Και το είχαμε βρει, μάλιστα, εκείνα τα χρόνια που ξεκινούσαμε, σε μια, μάλλον, παραμελημένη κατάσταση. Νέες εταιρείες δεν υπήρχαν, τζίρος δεν υπήρχε. Οι παίκτες που συναλλάσσονταν είχαν περάσει ένα όριο ηλικίας και δεν είχαν ανανεωθεί. Πιστέψαμε πολύ ότι αυτό είναι αναστρέψιμο και αναγκαίο. Βέβαια, χωρίς δουλειά και κόσμο δεν γίνονται αυτά τα πράγματα και χωρίς όραμα, έτσι. Και ενώ το ίδιο το χρηματιστήριο, που για μας ήταν και το, αντικείμενό μας, αλλά και το στόχος μας να βελτιωθεί, γιατί από εκεί ζούμε. Πέρασε πολύ δύσκολες στιγμές και πάρα πολύ ευτυχείς στιγμές και κάποια φορά παρά ήταν ευτυχείς οι στιγμές, τις ζήσαμε κι αυτές. Ελπίζουμε, δεν ξέρω αν ελπίζουμε να τις ξαναζήσουμε, αλλά τέλος πάντων ευτυχείς στιγμές νομίζω μας περιμένουν. Και βλέπω με χαρά ότι αυτό το τελευταίο διάστημα ήδη τρεις εταιρείες ήχθησαν στο χρηματιστήριο, στην κύρια αγορά και ελπίζω αυτό να συνεχίσει παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε διεθνώς. Όχι μόνο σαν χρηματιστήρια, αλλά τα γεωπολιτικά αυτή τη στιγμή είναι στην πρώτη σελίδα
Ελπίζουμε να ξαναγυρίσουν πίσω μαζί με τα κοινωνικά και τα φαρμακεία και να συνεχίσουμε προς την ευημερία όπως είχαμε μάθει τόσα χρόνια, ειρήνης και δημοκρατίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω η δική μας τύχη να είναι αντίστοιχη με αυτή του χρηματιστηρίου και αυτό το εκλάβει κανείς όπως θέλει.